Γεια σου, κόσμε! Και γεια σου, κόσμε! Τι γίνεται, αλλά πάντα καλά! Λοιπόν, κι άτο εδώ και... Αυτή τη στιγμή με βλέπετε στον αέρα, σε creative mode. Και όλοι τώρα θα με ρωτάτε γιατί γατουλέει, γιατί είσαι στον αέρα, Λοιπόν, όπως σας ειδοποίησα και σας πληροφόρησα βασικά, όπως σας πληροφόρησα και στη σελίδα μου στο Facebook, η οποία είναι κάτω στο description, όποιος θέλει πηγαίνει και την κοιτάει, είναι μια καινούργια σειρά, στην οποία θα δείχνει διάφορα πράγματα που έχω κάνει σε διάφορους κόσμους, δηλαδή... Σε κόσμο που απλώς έτσι γούσταρα, άνοιξα τον κόσμο, έπαιξα λίγο, είδα ότι έχει κάτι ωραίο και μου ήρθε κάποια ιδέα να χτίσω κάτι και τώρα σας τη δείχνω. Τα βίντεο είναι σαν τα βίντεο του Γκράιαν, που άμα πατήσετε στο YouTube Γκράιαν θα σας βγάλει το κανάλι, ο οποίος κάνει tutorial βίντεο, let's build και τέτοια φάση. Ωραία. Λοιπόν, από εδώ πέρα θα βλέπετε διάφορα πράγματα που μπορείτε να κάνετε και εσείς, ξέρω εγώ, και να παίρνετε ιδέες και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Και, επομένως, ας κάνω την αρχή από καλύτερα. Καλώς ορίσατε τις πικιάτικες ιδέες. Ταν, ταν, ταν. Εντάξει, λοιπόν, ωραία. Μια σκέπα και αυτό ήταν το σλόγγαν. Το καλώς ορίσατε τις πικιάτικες ιδέες. Ναι, το λογοπαίγνιο είναι χαλιά, εντάξει. Ας. Λοιπόν, αρχικά, βασικά αυτό εδώ πέρα έχουμε να δείξουμε σήμερα. Που είναι, δεν ξέρω, απλώς μου άρεσε που ήταν ένα νησάκι εδώ με ένα ραβίνι στη μέση και είπα γιατί να μην το φτιάξω. Το spawn είναι κανονικά κάπου εκεί πέρα, αν θυμάμαι καλά. Υπάρχει ένα τέτοιο. Ωπα, spoilers που θα κάτω. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε πρώτα με το εξωτερικό. Λοιπόν, εδώ πέρα βλέπουμε ένα όμορφο σπιτάκι, απλό χτισμένο, χρησιμοποιώντας αρκετό τζάμι για να φαίνεται ο λίγον τι σαν καλύβα σε τροπικό σπίτι, κάτι τέτοια. Μια πολύ ωραία ιδέα που μου ήρθε είναι το να βάλω mossy cobblestone wall για να δείχνω ότι αυτό, ξέρετε, είναι μέσα στο νερό τώρα και έχει μουχλιάσει και είναι καιρό εδώ πέρα και αυτό, εντάξει. Λοιπόν, έχουμε ένα απλό design, μερικά δοκάρια εδώ πέρα, δοκάρια πάνω, δοκάρια πέρα δόθε. Λίγο κάτω έτσι για τη βλακία να φαίνεται λίγο άμα και λίγο νερό να μην είναι έτσι ξεκάρφωτο. Και συνεχίζουμε στο επόμενο κομμάτι. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε ένα κιόσκι, ας πούμε, για τις δροσερές νύχτες, μέρες του... Και εκεί πέρα είναι κάτι horseman, τέλος πάντων. Για τις δροσερές μέρες, βασικά τις πολύ ζεστές μέρες και αυτό, για μέρες του καλοκαιριού, εντάξει. Διάφορα, μπορεί να είναι Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Δευτέρα, Σάββατο, Κυριακή και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Λοιπόν, απλό και αυτό το στυλ είναι κλασικά με stone slabs εδώ πέρα για να φαίνεται λίγο πιο, ξεκινάει από πάνω πιο μικρό και ανοίγει προς τα κάτω. Τα σκαλοπάτια είναι απλά σκαλοπάτια έτσι για την άνεση του ανεβοκατεβάσματος. Και λοιπόν, τώρα ας πάμε καλύτερα στο Terraform και στα λοιπά. Λοιπόν, σκέφτηκα ότι ένα σημείο αυτό εδώ πέρα θα ήταν ωραίο να το κάνουμε, πώς λέγεται, να το κάνουμε ένα μικρό farm. Με ράτο με σκαλμένα σημεία blocks και χτισμένα, τέλος πάντων περιτριγυρισμένα με stone slab για να ταιριάζει με το ελαφρύ κλίμα του από το εκείνο. Λοιπόν, γύρω γύρω από το νησί υπάρχουν ξύλα και cobblestone walls που είναι κάτι σαν να οριοθετούν αυτό το νησί και να το συμμαζεύουν λίγο, μια εξέδρα για να φεύγουν καράβια, γιατί σε νησί λογικά θα πηγαίνεις και στα άλλα νησιά. Πολύ απλό και αυτό, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πω κάτι και γι' αυτό. Wood, oak wood μέχρι κάτω.
Redstone, τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε στα από αυτά τα δρομάκια. Λοιπόν, τα δρομάκια, επειδή όσο να είναι ο λίγο τι, δεν είναι, ξέρω εγώ, σε δρόμος κανονικός άσφαλτος, είναι έτσι χαλίκια τα οποία έχουν πέσει εδώ πέρα, ναι, σκαμμένα με το σόβολ, τέλος πάντων, δεν ξέρω, έτσι θα τα πω εγώ, εντάξει, δεν είμαι και πολύ επαγγελματίας στο Let's Build, επομένως μη κατηγορείτε. Απλώς μου άρεσε αυτό που έκανα και είπα να σας το δείξω. Λοιπόν, σκαμμένα κομματάκια, random cobblestone, stone brick και gravel. Ναι, υπάρχουν μικροί θάμνοι για να, ας πούμε, κρύψουν τα redstone από αυτά. Υπάρχει ένα μικρό μέρος εδώ πέρα για να κάθονται δύο φίλοι και να πίνουν μπύρες. Παγκάκια αρκετά. Τέτοια, πώς λέγονται. Sugar canes γύρω γύρω για να δείξει, ξέρω εγώ, ότι okay, είναι και φάρμα για τα sugar canes επειδή είναι δίπλα σε νερό, αλλά και είναι λίγο έτσι tropical του μέρος. Μπαίνουμε τώρα στο σημείο στο οποίο έχει κάποιους μεγαλύτερους θάμνους και πάνε σε ένα... Λοιπόν, εδώ είναι θάμνη, εντάξει. Και πάνε και σε ένα μέρος. Αυτό που θα δείτε τώρα, είναι ιδέα πάλι από τον Grian που το είχε δείξει σε ένα βίντεο. Γιατί δεν είναι δικιά μου ιδέα, επομένως πρέπει να δώσω τα credits. Ωραία. Και είναι ένα... κάπως σαν... πώς να το πω... Το έχουν οι αγρότες για να οργώνουν. Χα! Έτσι. Λοιπόν. Και... κάτω έχει, πώς λέγεται, sandstone, σκαλοπάτια τέλος πάντων, stairs. Ναι, και πάνω έχει, και ταιριάζουν αυτά εδώ πέρα, έτσι ώστε να δείχνουν ότι και καλά αυτό ήταν μέσα στο έδαφος, πήγε λίγο παραπέρα και άφησε το σημάδι κάτω στο πάτωμα. Μια ιδέα που μου άρεσε αρκετά, μπορώ να πω, επομένως αυτό. Λοιπόν, και συνεχίζουμε από το θέμα ραβίν τώρα. Λοιπόν, γύρω γύρω από το ραφίν έχει διάφορα, όπως και απ' έξω, cobblestone, stone slabs και wood fence. Ναι, δεν νομίζω ότι θέλει κάτι. Εδώ πέρα υπάρχει μια... Λοιπόν, ας κατέβουμε με τη ροή του νερού. Λοιπόν, έβαλα ένα τέτοιο μόνο και μόνο για να ομορφαίνει το κάτω μέρος του σπιτιού. Του σπιτιού, της βάσης, γιατί αυτό λογικά θα είναι, είναι σαν βάση, επομένως αυτό. Λοιπόν, μέσα από το νερό κατεβαίνεις και ανεβαίνεις από αυτό το elevator με τα minecarts, τα οποία, να σας πω και πως φτιάχνονταν είναι, έχουμε βάλει κάποιες τέτοιο, πως λέγονται, σκάλες κατά από τα minecarts, έτσι ώστε να στέκονται εκεί που θέλουμε, και μετά κάνοντας με κρατημένο κλικ ανεβαίνεις. Okay. Λοιπόν, πάμε στο κεντρικό μέρος, το οποίο είναι ο δρόμος που πάει προς τα εδώ. Αυτή είναι η κεντρική βάση στην οποία, αν ξεκινήσω από την άλλη μεριά, έχει ένα μικρό chest room. Ναι, εντάξει, δεν έχουν τίποτα μέσα στο chest. Και ναι, αυτό. Λοιπόν, εδώ πέρα υπάρχει ένα enchanting table. Ο λόγος που μου άρεσε αυτό το project, θα σας πω, είναι το ότι είναι underwater. Και έκανα αυτά εδώ με τα glass που φαίνονται έτσι όμορφα και τα λοιπά. Λοιπόν, μετά έχουμε τη φάρα μας, η οποία έχει διάφορα ζώα. Ναι, τέλος πάντων. Αγελάδες. Ένα μικρό φούρνο. Ένα μικρό φάρμα. Ναι, μιλάω τα ελληνικά. Εγώ δεν είμαι... Πήγα να πω μεγάλη μαλακία. Δεν είμαι τέτοιο. Δεν είμαι... Αμερικάνος που ήρθε εδώ πέρα και κάνω βίντεο στα ελληνικά. Εντάξει. Λοιπόν, πρόβατα κτλ. Δοκάρια πάνω και κάτω. Redstone lamps. Παντού. Και θα σας εξηγήσω, αυτές οι λωρίδες που βλέπετε εδώ πέρα από Andesite είναι για ένα συγκεκριμένο λόγο που θα σας τον εξηγήσω μόλις τελειώσω το να δείχνω, ξέρω εγώ, αυτό το πράγμα. Το βλέπετε? Ναι. Υπάρχει λόγος που είναι έτσι, και τα λοιπά.
Λοιπόν, μετά περνάμε στο blacksmith, παύλα armory, μέρος του όλου project, το οποίο έχει λάβες και νερά παντού. Έχει εδώ πέρα διάφορες πανοπλίες, random anvils, chests και crafting tables και φούρνος, γιατί πρέπει να ψήσουμε κάπου το steel, γιατί το είπα steel, το iron. Ναι. Επίσης, εδώ από πάνω έχουμε λάβα για φωτισμό, γιατί το redstone δεν ταιριάζει και πολύ σε αυτό εδώ που θέλουμε να κάνουμε. Λάβες εκεί, νερά από εδώ. Ένα πάτωμα γυάλινο έτσι για το γάμο του, γιατί δεν έχουμε βάλει αρκετό γυαλί σε αυτό το project. Και συνεχίζουμε! Που πάμε στο brewing room, το οποίο είναι αρκετά περίπλοκο, μπορώ να... Περίπλοκο, δεν θα το λέγα περίπλοκο. Είναι πολύ πληροφορία για το μάτι. Δεν ξέρω, σε πολλούς μπορεί να μην αρέσει αυτό, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, έχει παντού fences, slabs, stairs και διάφορα άλλα τέτοια. Εδώ πέρα είναι τα chest. Έχω πολύ καιρό να κάνω record, γιατί λογικά αυτό έχει ανέβει μετά από Skygrid. Το Skygrid αυτό έχει γίνει record τη δεύτερη μέρα από όταν ξεκίνησα να παίζω και εκείνο το server Skygrid. Τέλος πάντων, έχω ήδη 6 βίντεο από Skygrid που τα έβγαλα μέσα σε 2 μέρες. Και μέχρι να... τέτοιο δεν θα ξαναπέξω λογικά, μπορεί και να παίξω, δεν ξέρω, θα δω. Λοιπόν, λάβες νερά όπως είναι το theme όλο του εδώ μέσα. Λοιπόν, όλο του εδώ μέσα, ναι. Όλο του armory και του brunchem και τέλος πάντων αυτά που είναι μέσα στο τοίχο του ravine. Ναι, υπάρχουν μερικά εδώ μέσα, πώς λέγονται. Smooth, όχι smooth. Αυτά τέλος πάντων, υπάρχουν σαπισμένες πέτρες. Σαπισμένες, τι σκάτα. Μόση, το θυμήθηκα. Αυτά είναι. Λοιπόν, υπάρχει μόση stone brick εκεί μέσα για να δείχνει ότι και καλά. Να, κοίτα, από εδώ έρχεται νερό από τη θάλασσα και τα έχει χαλάσει όλα εδώ μέσα. Λοιπόν, λάβα κάτω και πάνω για το φωτισμό και συνεχίζουμε με ένα άλλο κομμάτι το οποίο θα να σας δείξω πριν σας αποκαλύψω το μυστικό πίσω από όλο αυτό. Λοιπόν, έχουμε φάρμες. Ναι. Οι οποίες είναι και αυτές αν έχουν παράθυρα που είναι underwater. Ναι. Κλασικά αυτό εδώ πέρα νομίζω όλοι το κάνουν πια. Δεν υπάρχει κάτι να πω. Τζάμε εδώ πέρα για να φαίνεται από κάτω όλο το ραβίν. Να φαίνεται εκεί πέρα το άλλο νερό. Όχι κάτι. Δεν είναι απλώς. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το δωμάτιο δεν ήξερα τι να το κάνω. Μου είχε αρέσει η ιδέα για να έχει περισσότερα γυαλιά που δείχνουν underwater τη θάλασσα. Και δεν ήξερα τι να το κάνω, είναι η αλήθεια, επομένως το έκανα έτσι. Πώς σας φαίνεται, καλό είναι, καλό είναι, ωραία. Και εδώ πέρα επίσης τζάμια κτλ κτλ. Λοιπόν, πάμε λίγο να σας δείξω αυτό τώρα που ήθελα. Όλο το server, όλο αυτό που έφτιαξα, το έφτιαξα με ένα συγκεκριμένο τέτοιο resource park, το οποίο είναι αυτό. Λοιπόν, αυτό το resource park εδώ πέρα είναι το resource park του BW για το 1.11, το οποίο υπάρχει και σε ένα 10 αν θυμάμαι καλά και σε ένα 8. Νομίζω υπάρχει για πολλές βερσιών του Minecraft, επομένως άμα θέλετε μπορείτε να πάτε να τις να το κατεβάσετε. Άμα πατήσετε BW στο YouTube, άμα μπείτε στο κανάλι τέλος πάντων, σε όποιο βίντεο με Minecraft έχει τώρα πρόσφατο, χρησιμοποιεί αυτό και έχει κάτω στην περιγραφή και το Resource Park. Αυτό το Resource Park το είδα και το BW, το οποίο έχω τσεκάρει μερικά βίντεο, δηλαδή, εντάξει, δεν είμαι και τόσο του αγγλικού YouTube, αλλά τέλος πάντων, Grian, BW, Ήθο, Ζήθο και Hermicraft και κάτι τέτοια. Τα έχω παρακολουθήσει λίγο. Τι είναι αυτό εδώ πέρα, ρε παιδί. Αυτό δεν ξέρω γιατί υπάρχει, τέλος πάντων. Ναι. Αλλά το είδα κιόλας και από τον G-Phantom, ο οποίος VGTales, νομίζω το έχω πει και σε άλλους, ότι παρακολουθώ πολύ VGTales, αγαπώ VGTales και G-Phantom. Τέλος πάντων, ναι. Είναι... το χρησιμοποίησες αυτό σε ένα live το οποίο έπαιξε για πρώτη φορά την 1.11.
μου άρεσε, είπα να το τσεκάρω. Όταν πρωτοέκανα όλο αυτό το build, ήμουνα σε αυτό το resource park και έτσι όλα τα standard συνδύασα όλα τα χρώματα των blocks με αυτό το resource park, επομένως πάμε να δούμε και κάτω, γιατί υπάρχει μια μικρή διαφορά η οποία σας είπα πριν. Είναι το andesite, το οποίο φαίνεται πάρα πολύ διαφορετικό. Φαίνεται ολίγοντε πιο μαύρο και υπάρχουν διαφορετικά textures σε αυτές τις πλάκες, ας πούμε. Στο andesite, το polished, το andesite, υπάρχει διαφορετικά είδη grass και το νερό, εντάξει, το νερό μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι πιο διαφανές και έτσι. Λοιπόν, θα περάσω να δω, να σας δείξω όλους τους χώρους πως είναι με το resource pack αυτό. Λοιπόν, τα chest είναι ολίγοντε πιο όμορφα. Δεν ξέρω, μου αρέσει πολύ. Και τώρα εδώ που δεν φαινόταν, ξέρω εγώ, καμία διαφορά. Υπάρχει μια μαύρη γραμμή η οποία και πηγαίνει γύρω-γύρω στο κτίριο. Υπάρχει αυτή επίσης η μαύρη γραμμή η οποία πηγαίνει γύρω-γύρω στο κτίριο. Παντού. Εντάξει, εδώ πέρα δεν υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες. Το redstone υπάρχει, είναι διαφορετικό. Και ταιριάζουν πολύ περισσότερο με αυτό το resource pack. Τα textures και τα χρώματα, και είναι ολίγοντε πιο σκοτεινό νομίζω. Ναι, γι' αυτό πριν δεν φαινόντουσαν να συνδυάζονται και πάρα πολύ αυτά που σας έδειχνα. Αλλά νομίζω με αυτό το resource pack φαίνεται ότι είναι λίγο πιο ταιριαστό, λίγο πιο εγκατελειμμένο, κάπως έτσι. Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ μέσα, το οποίο υπάρχει και πάλι η γραμμή των andesite. Δεν υπάρχει κάτι και... Εδώ πέρα υπάρχουν διαφορετικά andesite. Βασικά διαφορετικά andesite. Υπάρχουν γραμμές και τέξω διαφορετικά από το andesite, οι οποίοι απλά μου άρεσαν. Όπως σε όλα, τέλος πάντων, υπάρχει η γραμμή. Η φούρνη είναι κάπως έτσι. Είναι ωραία η φούρνη. Είναι κάπως... Δεν μπορώ να το περιγράψω, αλλά είναι ωραία. Ναι. Αυτά. Δούμε κάτω. Να τα δούμε όλα τα δωμάτια με αυτό το... Ναι, λοιπόν, αυτό είναι το cobblestone. Cobblestone δεν είναι. Ναι. Που έχει και αυτό ένα μικρό τέξιο διαφορετικό. Το νερό, εντάξει, το πάμε. Αυτά, τέλος πάντων. Όσο θα μιλάω για να κλείσω το βίντεο, θα σας δείξω και τους υπόλοιπους χώρους. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι μου άρεσε πολύ αυτό το resource pack και θα χρησιμοποιήσω και άλλα resource pack σε άλλα τέτοιος, για άλλα χτίσματα που μάλλον θα ταιριάζουν. Και αυτό ήταν νομίζω το βίντεο. Ελπίζω να σας έδωσα μερικές ιδέες, να εμπνευστήκατε από αυτά που είδατε αυτή τη στιγμή. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό που έφτιαξα. Δεν είναι κάτι το υπερτεράστιο, αλλά είναι κάτι που μου άρεσε. Είχα όρεξη όταν το έφτιαχνα, σε αντίθεση με κάποια άλλα πράγματα που έχω κάνει. Δηλαδή υπάρχουν κάποια βίντεο τα οποία δεν έχω όρεξη όταν τα κάνω. Και νομίζω φαίνεται. Μέχρι και εδώ πέρα έχει κάποια τέξη διαφορετικά και... Είναι γλυκούλικο το resource pack. Τέλος πάντων. Να, και εδώ πέρα ταιριάζει, δηλαδή πριν δεν ταιριάζει τόσο πολύ. Αλλά εδώ πέρα υπάρχει μια ομοιότητα ανάμεσα στο Oakwood Plank με το Redstone Lamp. Εντάξει. Λοιπόν, ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Like αν σας άρεσε, subscribe αν δεν έχετε κάνει subscribe. Share yourself γιατί με βοηθάει. Ελάτε να μαζευτούμε κι άλλοι για να κάνουμε διάφορα. Όποιος θέλει, όπως είναι κάποια άλλα βίντεο, το έχω πει και σε άλλα βίντεο, όποιος θέλει μπορεί να μου στείλει μήνυμα ώστε να παίξουμε μαζί, record ή χωρίς record. Τέλος πάντων, όποιος θέλει απλώς μου το λέει και θα βρούμε κάποια λύση, κάποιο game για να παίξουμε μαζί. Επίσης, μην χάσετε τις υπόλοιπες πικιάτικες ιδέες που θα έρθουν στο κανάλι, γιατί πραγματικά έχω κάνει αρκετά πράγματα που δεν είναι σε κάποιον server που να τα δείχνω, όπως ήταν ο άλλος, για κάποιο λόγο πατήσα F9. Λοιπόν, όπως ήταν ο Cybercraft, τέλος πάντων, και δεν υπάρχει τρόπο να τα δείξω, επομένως είπα να κάνω μια σειρά ώστε να τα δείχνω, να σας τα δείχνω, και αυτό. Λοιπόν,
Κάντε like και στη σελίδα μου στο Facebook, η οποία θα είναι κάτω στο description, όπως είπα και στην αρχή, γιατί τώρα έχουμε και Facebook, μπορείτε να μου μιλάτε για εκεί άμα θέλετε για κάποιο game να παίξουμε. Και αυτά τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Sayonara!